Η παγκοσμιοποίηση ήταν πιθανότατα η σπουδαιότερη κοινωνικο-οικονομική μεταβολή που επηρέασε το σύγχρονο άνθρωπο. Όπω είδαμε στο προηγούμενο βίντεο του Greekonomics Express, κάποιοι ευνοήθηκαν από τη νέα τάξη πραγμάτων, αλλά πολλοί άλλοι έχασαν σημαντικά. Τα τελευταία χρόνια όμω, οι οικονομολόγοι σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να παρατηρούν μια τάση στασιμότητα στο παγκόσμιο εμπόριο, που δεν έχει τι ρίζε στην πανδημία ή στι πολιτικέ εξελίξει, αλλά οφείλεται σε βαθύτερα οικονομικά αίτια. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το επεισόδιο είναι το τέταρτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος του Greekonomics στη διεθνή οικονομία. Θα βρείτε τα προηγούμενα επεισόδια σε σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή. Κατά την πορεία της παγκοσμιοποίησης από τα τέλη της δεκαετίας του 80, μέχρι και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που κορυφώθηκε το 2008, είδαμε τον όγκο του παγκόσμιου εμπόριου, ειδικά στι ανεπτυγμένε περιοχέ του πλανήτη, να αυξάνεται με τρόπο θα λέγαμε εκθετικό. Μετά το 2009 όμω, παρατηρούμε πω η άνοδο αυτή είτε έχει επιβραδυνθεί σημαντικά ή έχει εντελώ σταματήσει. Φυσικά στη σημερινή αλόκοτη κατάσταση που βρίσκεται η οικονομία, εν μέσω πανδημία, Brexit, τέσσερα χρόνια Τραμπ και το Γκίμ να απειλεί να πατήσει το κουμπί κάθε τρει και λίγο, η κάμψη του διεθνού εμπορίου δεν ακούγεται ω κάτι που θα έπρεπε να μα εκπλήσει. Αν παρατηρήσουμε όμω αυτά τα δεδομένα πιο προσεκτικά, θα δούμε πω αυτή η κάμψη είναι προγενέστερη όλων αυτών και πω τα αίτια τη είναι κατεξοχήν οικονομικά. Για να βρούμε τα αίτια της αποπαγκοσμιοποίησης, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι οδήγησε σε πρώτη φάση στην παγκοσμιοποίηση καθεαυτή. Τι έσπρωξε δηλαδή τη βιομηχανική παραγωγή στο σύνολό τη να μετακομίσει στην Ανατολή. Λοιπόν, τα κεφάλαια μεταφέρονται. Οι φυσικοί πόροι μεταφέρονται. Τα εργοστάσια και αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μεταφέρονται. Η τεχνογνωσία και οι επιχειρηματικέ ιδέε μεταφέρονται ακόμα πιο εύκολα. Επίση, μεταφέρεται και το εργατικό δυναμικό υψηλή εξειδίκευση, γιατί συνήθω αυτό προέρχεται από όλα τα μέρη του πλανήτη. Αυτό όμως που δεν μεταφέρεται και πρέπει να πας εσύ σε αυτό είναι τα χαμηλά μεροκάματα στην ανειδίκευτη εργασία. Κάτι που στην έκρηξη της παγκοσμιοποίησης απαιτούνταν σε τεράστιες ποσότητες. Δύο πράγματα οδήγησαν λοιπόν στην παγκοσμιοποίηση. Η διαφορά κόστους της ανειδίκευτης εργασίας μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης και η τεράστια ποσότητα ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού που απαιτούνταν για να μπορέσει να τροφοδοτηθεί η οικονομική ανάπτυξη και που υπάρχει άφθονη στην Ασία. Με λίγα λόγια, χρειαζόμασταν και φτηνού και πολλού εργαζόμενου για να μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα σκατολοίδια που έχουμε σήμερα, και του βρήκαμε με το να μεταφέρουμε τη βιομηχανική παραγωγή προ Ανατολά. Ωραία, και τι άλλαξε λοιπόν. Δύο πράγματα που ουσιαστικά αναστρέφουν τα βασικά πλεονεκτήματα, του λόγου τη παγκοσμιοποίηση. Πρώτον, το μισθολογικό διαφορικό μεταξύ Ανατολή και Δύση. Έχει πλέον συρρυκνωθεί ουσιαστικά και υπάρχουν ενδείξει πω σε μερικέ δεκαετίε ίσω εξαλειφθεί εντελώ. Αν και σε αυτό το διάγραμμα οι μισθοί στην Κίνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ξεγελούν τον άπειρο παρατηρητή, αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά, θα διακρίνετε πω το 2000 ο μισθό ενό Ευρωπαίου αντιστοιχούσε σε 13 Κινέζου εργάτε, το 2010 μόλι σε 4 και το 2020 σε λιγότερο από 2. Το δεύτερο είναι ότι με τη ραγδαία ανάπτυξη τη ρομποτική και τη τεχνητή νοημοσύνη, οι θέσει ανειδίκευτη εργασία που απαιτούνται για τι σύγχρονε ανάγκε τη βιομηχανική παραγωγή έχουν μειωθεί και θα συνεχίσουν να μειώνονται δραστικά. Δηλαδή, πλέον ούτε τόσο πολλού εργαζόμενου χρειάζεται η βιομηχανική παραγωγή, ούτε η τιμή τη εργασία στην Ανατολή είναι πια όσο ελκυστική ήταν 20 χρόνια πριν. Φυσικά, σήμερα που μιλάμε, το βιομηχανικό πλεονέκτημα τη Ανατολή δεν έχει εκλείψει εντελώ και οι ασιατικέ οικονομίε είναι πολύ πιθανόν να διατηρήσουν το συγκριτικό του πλεονέκτημα σε πολλού τομεί τη βιομηχανία για αρκετέ ακόμη δεκαετίε. Η γενική τάση τη αποπακοσμιοποίηση όμω έχει ήδη αρχίσει να παρατηρείται αφού αρκετοί παραγωγοί έχουν αρχίσει να αντιστέκονται στην ιδέα μεταφορά νέων παραγωγικών μονάδων στην Κίνα και στι γειτονικέ χώρε. Αυτό συμβαίνει και για έναν ακόμη λόγο που έχει να κάνει με το ρίσκο. Αν έχετε δει το προηγούμενο επεισόδιο μα, ίσω να συγκρατήσατε πω η παγκοσμιοποίηση δημιούργησε στρατιέ δυσαρεστημένων πολιτών. Όλοι αυτοί μπορεί να απόλυσαν την ευημερία του, αλλά διατήρησαν κάτι που είναι ακόμη πολύ σημαντικό: την ψήφο του. Παρατηρήσαμε λοιπόν τα τελευταία 10 χρόνια στη Δύση μια εκτεταμένη πολιτική μεταστροφή. Δεν μιλάω μόνο για του ακραίου σχηματισμού που εμφανίστηκαν από το πουθενά, ακόμη και στα κυρίαρχα κόμματα, στην Αμερική, στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μα, άρχισαν να παρισφέρουν πιο ακραίε πολιτικέ φιγούρε και να φέρνουν στο προσκήνιο ιδέε προστατευτισμού και οικονομικού εθνικισμού. Ένα επιχειρηματία λοιπόν που ετοιμάζεται να ανοίξει μια νέα μονάδα παραγωγή, είναι πιθανό να σκεφτεί πω επενδύοντα τη χώρα του, ίσω χάνει το μικρό πια πλεονέκτημα κόστου αλλά προφυλάσσεται από ένα σημαντικό ρίσκο μελλοντικών δασμών, φόρων, εμπορικών περιορισμών, κάτι που ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία από το να ρίξει μερικές ακόμη δεκάρες το κόστος. Τι σημαίνει όμως αυτό? Θα γυρίσουν οι δουλειέ, θα αναβιώσει η ελληνική βιομηχανία. Θα μπορούμε να λέμε ξανά ο επιμένων ελληνικά. Η απάντηση είναι όχι και ναι. Η αποπαγκοσμιοποίηση δεν σημαίνει ανάστροφη πορεία στην παγκοσμιοποίηση. Όπω τα φυσικά ποτάμια, έτσι και τα οικονομικά ρεύματα δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Αν η παγκοσμιοποίηση έφερε ανισότητα, η αποπαγκοσμιοποίηση είναι πολύ πιθανόν να την εντείνει ακόμη περισσότερο. Και αυτό δεν είναι κάτι που χρειάζεται οικονομολόγο να σου το εξηγήσει. Τι σημασία έχει αν τώρα παράγεται το προϊόν στη χώρα σου. Αν είσαι αυτό που θα προγραμματίζει το ρομπότ, θα είσαι στου κερδισμένου. Αν είσαι αυτό που θα αντικατασταθεί από το ρομπότ, μάλλον θα έχει προβλήματα. Εδώ τελειώνει το αφιερώμα μας στη διεθνή οικονομία. Αν δεν έχετε δει τα τρία προηγούμενα επεισόδια, θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Επίσης, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν αυτά τα βίντεο. Αν είναι κατανοητά, αν θέλετε να τα κάνω πιο απλά ή όποια άλλη πρόταση ή παρατήρηση έχετε. Στα επόμενα επεισόδια θα καταπιαστούμε με άλλα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Οπότε αν θέλετε, σκεφτείτε να γράφετε στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, Είμαι ο Κοσμά Μαρινάκη, διδάσκω οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο τη Σιγκαπούρη και αυτά ήταν τα δεδομένα. Τα συμπέρασματα πρέπει να είναι δικά σα.